Μαζί μας ο προπονητής του Παλιξουριακού, ο κύριος Παπαδωρόπουλος. Ναι. Coach, ήρθατε σήμερα εδώ με μοναδικό στόχο τη νίκη στην πρώτη τελευταία αγωνιστική των Μπαράζ. Εγώ θα πω μετά από μια κακή εμφάνιση, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο παλέψετε, αλλά ήδη είχε μάλλον κρυθεί το αποτέλεσμα. Ιτηθήκατε με 3-0 και πλέον οι ελπίδες είναι ελάχιστες ή καθόλου για την διεκδίκηση μιας των τριών θέσεων που οδηγούν στη ΓΑΜΑ Εθνική. Να ξεκινήσουμε από την αρχή. Καταρχάς, όντως μπήκαμε νοθρά στο παιχνίδι. Δεν μπήκαμε με τη διάθεση που θα θέλαμε και αυτό καθορίστηκε και από το πρώτο γκολ που δεχτήκαμε πάρα πολύ νωρίς και η διάθεση των παιδιών έπεσε. Προσπαθήσαμε να βγάλουμε αντίδραση κάποια στιγμή μέσα στο ημίχρονο, το πρώτο. Στη συνέχεια και στην πορεία του αγώνα δείξαμε ότι θέλαμε να μπούμε στο δεύτερο ημίχρονο, ειδικά μετά το 55. Προσπαθήσαμε να πάρουμε μέτρα στο γήπεδο και να διεκδικήσουμε και να σκοράρουμε κάποιο γκολ και εμείς. Δυστυχώς φανήκαμε άτυχοι και στην κόντρα μάλιστα δεχτήκαμε και το 3-0 σε μια λάθος εκτίμηση του αμυντικού μας. Και κρυθεί το πρώτο ημίχρονο, πιστεύει στην ουσία το μάτς, σε γενικές γραμμές. Ένα παιχνίδι δεν κρίνεται στο ημίχρονο. Αν δεν τελειώσει το παιχνίδι, δεν κρίνεται ποτέ τίποτα. Ακόμα και γκολ να έβαζε στο 80, υπήρχαν πάντα ελπίδες. Στάθηκε πάρα πολύ καλά ο Ατρόμητος, δεν το συζητάμε. Ήταν και η επιστροφή των τραυματιών του καθόρισαν και αυτά το αποτέλεσμα. Αντίστοιχα και εμείς είχαμε τρεις πολύ σοβαρές απουσίες. Ο Αργεντίνος και όχι μόνο. Ο Πατσέκο, ο στόπερ μας ο Γιώργος Πολυδωράτος και ο Γιάννης Κοβίνος. Είναι πολύ σημαντικές απουσίες. Αυτό δεν μας έβγαλε όμως εκτός στόχου, το οποίο θέλαμε να είναι μια νίκη εδώ πέρα. Τώρα ήρθε αυτή η μεγάλη η κακή ήττα, θα μπορούσα να πω, και θα διεκδικήσουμε τις όποιες ελπίδες. Αν και λιγοστές αυτή τη στιγμή, όποιες ελπίδες έχουμε μέσα στο Λιξούρι, είναι η έδρα μας, θα τα παίξουμε όλα για όλα για να πάμε να πάρουμε το εισιτήριο. Τι μπορείς να αποκομίσει ο Παλιξουριακός από αυτή τη σειρά των μπαράζ για την άνοδο στη ΓΑΜΑ Εθνική, ένα γενικό συμπέρασμα να πούμε. Κοιτάξτε να δείτε, είναι η τρίτη χρονιά που πάμε στην τελευταία αγωνιστική για να παίξουμε την άνοδο. Πέρσι την είχατε πάει με την Εράνη, στα Φιλιατρά θυμάμαι. Στα Φιλιατρά και για ένα γκολ δεν καταφέραμε να ανέβουμε. Η ομάδα έχει μάθει να παίζει αυτά τα παιχνίδια, έχει μάθει να παίζει τα μπαράζ. Στόχος μας είναι να ανέβουμε στη ΓΑΜΑ Εθνική μέσα από αυτή τη διαδικασία. Ενδεχομένως έχουμε και τη μεγαλύτερη εμπειρία από όλες τις ομάδες που είναι αυτή τη στιγμή στη διαδικασία. Δυστυχώς δεν στάθηκαμε τυχεροί και σε κάποια παιχνίδια. Θα μπορούσαμε να έχουμε πάρει κάτι παραπάνω, δεν το πήραμε. Εμείς κρατάμε την εμπειρία από των παιδιών. Σκεφτείτε ότι ο τερματοφύλακας μας ο Θανάσης Βλάχος είναι 16 χρονών, έχει παίξει όλα τα παιχνίδια. Το παιδί έχει κάνει μια εξαιρετική παρουσία και επειδή η ομάδα επενδύει και στα νέα παιδιά. Και δικαιωματικά. Δικαιωματικά το παιδί παίζει και έχει αφήσει και πάρα πολύ καλή εικόνα σε όλα τα παιχνίδια. Και άλλα παιδιά όπως ο Φώτης Συριάτος, 17 χρονών, παίζουν 90 λεπτά σε ένα επίπεδο το οποίο είναι πάρα πολύ υψηλό εν συγκρίση με το επίπεδο που παίζουμε στην Κεφαλονιά. Γνωρίζετε ότι στην νησιωτική Ελλάδα είναι πολύ πιο δύσκολο να βγάλεις ταλέντα και να μπορέσεις να είσαι ανταγωνιστικός μεταξύ 7 πρωταθλητών. Ακριβώς, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά αυτό. Οπότε και εμείς μέσα από αυτή τη διαδικασία προσπαθούμε μέσα από τα μπαράζ και αυτά και το πρωτάθλημά μας να βγάλουμε και νέα παιδιά και να διεκδικήσουμε και την άνοδό μας με τις δικές μας δυνάμεις. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Σκεφτείτε ότι έχουμε μονάχα τον Μπατσέκο και τον Δημήτρη Γεωργάκη εκτός Κεφαλονιάς. Όλα τα υπόλοιπα παιδιά είναι μέσα από το νησί. Και είναι πάρα πολύ. Μαζί μας και ο πρόεδρος του Ατρομήτου Πατρών, ο κ. Ζωτάριος Κόδρας. Κύριε Σκόδρα, η ομάδα πέτυχε την πρώτη νίκη σήμερα στα μπαράζ με 3-0. Βέβαια, νίκη ανεφουσίας γιατί δεν μπορεί να μπει στην τριάδα. Αν κάνουμε μια εκτίμηση αυτών των αγώνων μπαράζ, τι μπορούμε να πούμε για τον Ατρόμητο? Σίγουρα ότι οι απουσίες ήταν αυτές που στέρισαν στο να διεκδικήσει μια εκ των τριών θέσεων που οδηγούν στη ΓΑΜΑ Εθνική. Κατά τη γνώμη σας. Νομίζω η ατυχία πιο πολύ παρά αυτό. Είχαμε κάποιες απώλειες σαφώς, εντάξει, όμως έχουμε ρόστερ, έχουμε μεγάλο ρόστερ. Δεν μπορέσαμε γιατί όλες οι ομάδες ήταν καλές, όπως και αυτή σήμερα. Πραγματικά το Λιξούρι πάρα πολύ καλή ομάδα. Θεωρείς το επίπεδο ανεβασμένο δηλαδή? Ναι. Όλα τα παιχνίδια ήταν πάρα πολύ καλά. Δηλαδή οι ομάδες, επειδή τις είδα, και γι' αυτό είναι και πρωταθλήτριες στο νομό τους, γιατί έχουν κάτι καλύτερο από τις άλλες ομάδες. Πραγματικά ήταν όλες οι ομάδες έτοιμες, σχεδόν έτοιμες για το πάνω βήμα. Ναι. Αυτό έχουμε. Ο Ατρόμητος δεν ήταν έτοιμος, πιστεύεις, ή είχε τις απουσίες και τα δύο? Ο Ατρόμητος ήταν άτυχος, είπα. Ο Ατρόμητος ήταν έτοιμος, ναι. Απ' όλα. Εντάξει, είναι μια ομάδα που μπορούσε και μπορεί πραγματικά και το πιστεύω. Και είναι ίσως από τις πολύ λίγες ομάδες που είναι έτοιμες να κάνουν το πάνω βήμα. Η επόμενη χρονιά για τον Ατρόμητο θα είναι, λέει, πάλι πρωταθλητισμός. Η στόχη είναι πάλι ψηλή, αν και είναι νωρίς. Ναι, να τελειώσει πρώτα με το καλό αυτό το πρωτάθλημα και θα δούμε. Θα δούμε γιατί δεν ξέρουμε τι θα συμβεί μέχρι τότε. Έτσι. Πολλά γίνονται.
Περιμένουμε. Περιμένουμε. Δεν γίνεται μακριά ούτε και κοντά όμως. Όχι, όχι, όχι. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, που θα δούμε σε ποια κατηγορία θα παίζουμε, γιατί ακόμα δεν πάω σου πω. Εντάξει. Ωραία. Πολλά. Υπάρχουν εκπλήξεις πιστεύω εδώ, σε αυτό το σημείο.